της Βουλής ότι όταν μιλάτε ξενυχτισμένος 8.30 ώρα το πρωί έχετε ρέντα, αλλά εσείς το πήρατε σοβαρά, θέλετε να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα κλείνει ένας πρώτος κύκλος μιας σκληρής, επίπονης, εξαντλητικής διαδικασίας που ξεκίνησε στις 25 Γενάρη με τη συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης. Και σήμερα έχουμε ένα εντελώς νέο τοπίο μπροστά μας, ένα νέο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό τοπίο και με βάση την πραγματικότητα οφείλουμε να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα. Δεν θα επανέλθω στις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγηθήκαμε στην απόφαση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις για την ψήφιση των προαπαιτούμενων δράσεων προκειμένου να ξεκινήσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Έχω ενημερώσει τον ελληνικό λαό, έχω τοποθετηθεί, ενημέρωσα την εθνική αντιπροσωπεία. Θα εξαντλήσω, αν θέλετε, αυτή τη δυνατότητα που μου παρέχεται και σήμερα, μονάχα να πω το εξής. Η χώρα είναι εκτός αγορών. Εξαντλήσαμε αυτό το εξάμηνο κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα κάθε περιθώριο ρευστότητας χωρίς δανεισμό. Και εφόσον οι μόνοι υπαρκτοί δανειστές μας επέλεξαν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση σε σημείο μη διαχειρίσιμο, η συμφωνία αυτή ήταν για μας, όπως θα ήταν και για κάθε άλλη κυβέρνηση και για κάθε άλλον στη θέση μου, μια αναγκαστική επιλογή. Στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα ξεκάθαρο δίλημα. Το δίλημα που ετέθη τις 17 ώρες της διαπραγμάτευσης, γι' αυτό, αν θέλετε, και είμαι συνηθισμένος, δεν έχω θέμα ιδιαίτερο στο ξενύχτη και στην πρωινή συζήτηση. Το πραγματικό δίλημα που ετέθη δεν ήταν μνημόνιο ή άτακτη χρεοκοπία. Διότι πιστεύω ότι την άτακτη χρεοκοπία κανείς δεν θα μπορούσε να την επιλέξει. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το πραγματικό δίλημα που ετέθηκε ήταν ξεκάθαρο. Ήταν μνημόνιο με ευρώ ή μνημόνιο με δραχμή. Όπως εξακολουθεί να επιμένει ακόμα και σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, θέτοντας ξανά και ξανά προσχήματα προκειμένου να μην επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Τρίτη εναλλακτική λύση που δήθεν αγνοήσαμε δεν υπήρξε. Και εξ όσων γνωρίζω προς ώρας τουλάχιστον δεν υπάρχει. Πράγματι, άκουσα και την Πρόεδρο της Βουλής πριν, ζήτησα από την επόμενη μέρα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και στους συντρόφους μου εντός του ΣΥΡΙΖΑ να μου καταθέσουν την εναλλακτική λύση. Και προφανώς η εναλλακτική λύση δεν είναι το να καταγγέλουμε το χρέος και όσο περισσότερο το καταγγείλουμε να πιστεύουμε ότι αυτομάτως θα μειωθεί. Ούτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί λύση εναλλακτική το να φροντοφωνάξουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας στα διεθνή φόρα ότι η επιλογή εξώθησης μιας χώρας σε συνθήκες άτακτης χρεοκοπίας είναι πέρα και έξω από τη διεθνή νομιμότητα. Άδικη, πέρα για πέρα κατάφορα άδικη, εν τούτης όμως και η πόλεμη είναι πέρα και έξω από τη διεθνή νομιμότητα και κατάφορα άδικη, όμως έχουν χιλιάδες θύματα όταν κάποιοι αποφασίζουν να τους διενεργήσουν. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και η πραγματικότητα
την οποία έχεις κάθε φορά μπροστά σου είναι συγκεκριμένη και οφείλεις να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις με βάση αυτή την πραγματικότητα. Θέλω λοιπόν να θυμίσω στο σώμα ότι η επιλογή να μην προχωρήσουμε στην άτακτη χρεοκοπία ή στο μνημόνιο με δραχμή, με εθνικό νόμισμα, στη μόνη υπαρκτή επιλογή που είχαμε στις 12 του Ιούλη, δεν ήταν μια επιλογή της στιγμής. Θα θυμάστε, φαντάζομαι όλοι σας, ότι αυτή δεν υπήρξε ποτέ επιλογή ή προγραμματική μας διακήρυξη. Επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν πήρε στις 25 Γενάρη λαϊκή εντολή για να βγάλει την χώρα από την Ευρωζώνη και επίσης επειδή ούτε αυτό ήταν το δίλημα στο δημοψήφισμα της 4ης 5ης Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης αυτό έθετε ως δίλημα και το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαίων αξιωματούχων αυτό έθετε ως δίλημα στην κάλπη, εμείς δεν αποφασίσαμε αυτό το δίλημα να θέσουμε στην κάλπη. Και όσες φορές εγώ μίλησα πριν από την εκλογική διαδικασία, κατήγγυλα όσους θέτουν το ψεύτικο δίλημα. Και επειδή η απόφαση του ελληνικού λαού ήταν απόφαση πάνω στο δίλημα που ετέθη στην κάλπη, δεν σήμαινε το 62% ναι στην δραχμή. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι επιλογές μας ήταν περιορισμένες και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Πήραμε μια επώδυνη επιλογή ευθύνης. Κάναμε ένα βήμα πίσω, βγαίνοντας όμως όρθιοι από το λάκκο των Λεόντων. Διεκδικήσαμε το δίκαιο του ελληνικού λαού υπό το βάρος του δυσμενού συσχετισμού πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Όχι όμως μόνοι και απομονωμένοι, όπως οι περισσότεροι λένε. Και δεν ήμασταν μόνοι, γιατί δώσαμε εξαιρετικά δύσκολες μάχες εξ ονόματος του ελληνικού λαού, που αφορούν όμως ταυτόχρονα όλους τους λαούς της Ευρώπης. Που αφορούν κυρίως το μοντέλο και τις εφαρμοζόμενες σήμερα πολιτικές στην Ευρώπη. Και τη δυνατότητα να ξεκινήσει από τη χώρα μας μια προοπτική τέλους του μοντέλου της λιτότητας, της καταναγκαστικής λιτότητας στην Ευρώπη. Να εξωτερώσουμε δηλαδή την αιχμή του δόρατος, αυτού που ονομάζουμε νεοφιλελεύθερη κυριαρχία σήμερα στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι δεν είναι αμελητέα, ούτε δυσδιάκριτη η ρογμή που έχει ανοίξει σήμερα και που φανερώνει την εξελισσόμενη, έστω και χαμηλής έντασης προσώρας, αντιπαράθεση ανάμεσα σε συντηρητικές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, στην ουσία όμως ανάμεσα στην Ευρώπη του νέου φιλελευθερισμού και των τραπεζών από μια πλευρά και στην Ευρώπη της εργασίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας από την άλλη. Σε αυτή την ευρύτερη αντιπαράθεση εγγράφεται η δική μας η προσπάθεια. Διότι η Ελλάδα σήμερα αποτελεί την εμπροστοφυλακή μιας προοδευτικής Ευρώπης που αμφισβητεί τον πυρήνα του συντηρητικού σχεδίου και διεκδικεί επίμονα εναλλακτική πορεία στη σημερινή πορεία της Ευρώπης. Και βεβαίως αυτή η θέση για μας δεν αλλάζει. Δεν μπορεί όμως και να υπηρετηθεί με αποδράσεις, αλλά ούτε και με φαντασιώσεις. Μπροστά στο τελεσίγραφο, στο προσχέδιο της δήλωσης του Euro Summit της 12ης Ιουλίου για την προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, το περίφημο time out του κύριου Σόιμπλε, πήραμε την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά κυρίως την ευθύνη απέναντι στον κόσμο της εργασίας, την ευθύνη απέναντι στη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων και των μικρομεσαίων,
των μεσαίων, της μεσαίας διαστρωμάτωσης, διότι αυτοί είχαν το βιό τους μέσα σε ελληνικές τράπεζες, κάποιοι άλλοι είχαν προστρέξει και είχαν βγάλει τα λεφτά τους σε offshore και στο εξωτερικό, και δεν είναι αριστερή και προοδευτική πολιτική να αδικήσεις αυτούς που είχαν τα αποθέματα της εργασίας τους, τα πενιχρά αυτά αποθέματα μέσα σε ελληνικές τράπεζες, ευνοώντας κάποιους άλλους που είχαν προστρέξει να βγάλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, στην πλειοψηφία θέλω να πιστεύω του ελληνικού λαού και στον κόσμο της εργασίας, πήραμε την ευθύνη να παραμείνουμε ζωντανοί και να συνεχίσουμε τον αγώνα, αντί να επιλέξουμε να αυτοκτονήσουμε και μετά να τρέχουμε στα διεθνή φόρα να λέμε ότι είναι άδικο που αυτοκτονήσαμε. Και δεν μετανιώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε που πάλεψα όσο κανείς, πιστεύω, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, προκειμένου να υπερασπιστώ το δίκαιο του ελληνικού λαού, αυτό το δίκαιο που πίστευα κι εγώ, ούτε όμως μετανιώνω που αποφάσισα το συμβιβασμό έναντι του ηρωικού χορού του Ζαλόγκου για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή άκουσα πολλούς από εσάς αλλά και τον αξιότιμο πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι θριαμβολογείται. Όχι, κύριε πρόεδρε, δεν θριαμβολογούμε. Αλλά ούτε και θρηνούμε για αυτή τη δύσκολη συμφωνία. Έχω την απολύτως τη συνείδησή μου ήσυχη ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε με το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη σε συνθήκες χρηματοδοτικής και χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που μας επιβλήθηκε με τον πιο στιγνό και κοινικό τρόπο. Και βεβαίως αν υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι καλύτερο, να μας το εξηγήσει. Και αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να φέρει κάτι καλύτερο, ας έρθει να μας πει πώς. Πετύχαμε μια συμφωνία που αν επιτευχθεί, και το λέω αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι είναι πλέον προφανές ότι παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουν πήρα μια δύσκολη απόφαση στις 12 του Ιούλη, εν τούτης, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα. Υπάρχουν όμως κάποιοι που περιμένουν, για να χρησιμοποιήσω μια προφυλή τους έκφραση στα αγγλικά, backtracking λένε συνήθως, πισωγύρισμα. Επιμένουν και καραδοκούν ακόμα και αυτά που συμφωνήθηκαν 9 ώρα το πρωί, αυτά τα οποία κάποιοι χαρακτηρίζουν επονίδιστα, δηλαδή τι συμφωνήθηκε μέσα από μια διάρκεια σκληρής πάλης, μεταφορικά το λέω, αλλά ήταν σκληρή πραγματικά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις 2 το βράδυ ως 9 το πρωί, το περίφημο ταμείο, να μην είναι ταμείο αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων με έδρα το Λουξεμβούργο, αλλά ένα ταμείο που το μισό του στόχου, του επιδιωκόμενου στόχου, θα προέλθει από το ούτως ή άλλως ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, από τα χρήματα δηλαδή, από τα κεφάλαια, από την επαναιδιωτικοποίηση των τραπεζικών μετοχών, και το άλλο μισό από χωρισμένο και αυτό στη μέση, 50% του μισού, 25% δηλαδή από κρατικοποίησεις και 25% από αξίες που θα δημιουργηθούν, όχι από την άμεση ιδιωτικοποίηση, προκειμένου να επαναχρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία. Και αν θέλετε αύριο, μάλλον σήμερα, και κύριε Πρόεδρε, δεν λείπει ο κ. Τσακαλώτος επειδή φοβήθηκε από την
έντονη αντιπαράθεση που είχε μαζί σας, αλλά λείπει γιατί πρέπει να βρεθεί στο Eurogroup να δώσει μάχη σε λίγες ώρες. Πράγματι, δεν μου λείπει το χιούμορ, κύριε Πρόεδρε. Σε λίγες ώρες, λοιπόν, ο κύριος Τσακαλώτος θα δώσει μια μάχη, διότι συγκεκριμένες αιτιάσεις και συγκεκριμένες διεκδικήσεις, απολύτως άστοχες και απολύτως άδικες, unfair θα έλεγα, αλλά συγκεκριμένες και δεδηλωμένες από την πλευρά του κύριου Σόιμπλε, θα επιδιώξουν να πάρουν πίσω αυτό που επετεύχθη. Και πρέπει να συνομολογήσουμε ότι αυτό δεν θα είναι ήττα του Τσακαλώτου, που δεν θα συμβεί, ούτε της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης. Η επιστροφή στην πολιτική κρίση, γιατί αυτό σημαίνει δάνειο γέφυρα, αυτό σημαίνει δάνειο γέφυρα, σημαίνει επιστροφή σε μια κρίση δίχως τέλος. Κάποιοι την επιδιώκουν συστηματικά, διότι δεν θέλουν στην τελική ανάλυση μια εξέλιξη σαν αυτή, δύσκολη. Δεν τη θέλουν. Και εμείς έχουμε κοινωνική ευθύνη, εθνική ευθύνη να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη και όχι να τη διευκολύνουμε. Ακούω επίσης τις τελευταίες μέρες από πολλούς, από όσους αναζητούν άλοθη, τόσο για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά και από άλλους που ψάχνουν δικαιολογίες για τις προαναγγελθείς επιλογές τους. Ακούω λοιπόν να λένε διαρκώς ότι σήμερα ερχόμαστε να ψηφίσουμε το χειρότερο μνημόνιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν υπάρχει καλό μνημόνιο. Και ούτε εγώ θέλω να υπερασπιστώ κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή, και νομίζω είναι αυτή η στιγμή, πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Και κυρίως έχει σημασία με τι συγκρίνει κανείς. Να συγκρίνουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, όχι με αυτό που θα θέλαμε να έχουμε, αλλά με αυτό που οι πιστωτές μας είχαν προδιαγράψει. Τι ακριβώς ζήταγαν οι πιστωτές από την κυβέρνηση Σαμαρά από πέρσι τον Σεπτέμβρη, τι ακριβώς ζήταγαν και από εμάς μόλις αναλάβαμε, να ολοκληρώσουμε την περιβόητη πέμπτη αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος. Για να πάρουμε τα υπόλοιπα του προγράμματος, περίπου 7 δις, τι προέβλεπε όμως αυτή η πέμπτη αξιολόγηση? Προφανώς όχι όσα πρότεινε ο κύριος Χαρδούβελης με το περιβόητο πια mail. Γιατί φτάσαμε στο σημείο να συγκρίνουμε τη σημερινή συμφωνία με το mail εκείνο που ήταν μια πρόταση της ελληνικής πλευράς προς τους πιστωτές. Όχι μια πρόταση της πλευράς των πιστωτών προς την ελληνική κυβέρνηση. Η πρόταση λοιπόν των δανειστών δεν ήταν άλλη από όλα όσα προβλέπονταν στην πέμπτη αξιολόγηση. Τι προέβλεπε λοιπόν αυτή η πέμπτη αξιολόγηση? Καταρχάς, προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα 3% για φέτος, τα γνωρίζετε, 4,5% το 2016 και το 2017 και 4,2% το 2018. Τι έχουμε σήμερα ως υποχρέωση για δημοσιονομικούς στόχους? Φέτος καθόλου υποχρέωση για πλεόνασμα, 0,5% του χρόνου, 1,75% το 2017, 3,5% το 2018. Όταν το 2018 όλοι ελπίζουμε ότι όχι μόνο θα έχουμε ξεφύγει από την ύφεση, αλλά θα έχουμε διασφαλίσει και ρυθμούς ανάπτυξης ικανούς. Με δύο λόγια, έχουμε μία δημοσιονομική προσαρμογή που είναι ήπια, αποφεύγοντας σε σχέση με αυτό που ζητούσε η πέμπτη αξιολόγηση μέτρα της τάξης του 11% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
αθρηστικά περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 18. Επίσης, τι αποφύγαμε? Οριζόντιες και επιλεκτικές μειώσεις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Και διασφαλίσαμε τη σταδιακή αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν προβλέπονταν αυτά στην πέμπτη αξιολόγηση. Θα επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που κατοχυρώνει η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ και της ΔΕΗ, κάτι που επίσης δεν προβλέπονταν. Να παραμείνει η κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, παρά την επιμονή των θεσμών μέχρι τελευταία στιγμή να παραμείνει. Αλλά νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ίσως εξίσου σημαντικό, όσο και κάποιοι το λιδωρείτε, διότι προφανώς και δεν πρόκειται για κάποιο κατόρθωμα της διαπραγμάτευσης, όντως, αλλά για την αλλαγή πλαισίου, θεσμικού πλαισίου, νομικού πλαισίου στην Ευρώπη, ότι ο μηχανισμός ευρωπαϊκός διέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Έχουμε δηλαδή μια πλήρη θεσμική αναπλαισίωση της διαχείρισης και αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα της χώρας μας ως ισότιμου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως οφειλέτη. Επίσης, η νέα συμφωνία δεν εξαντλείται στη λογική μέτρα εναντί ρευστού, αλλά περιλαμβάνει χρηματοδότηση της ανάπτυξης με συγκεκριμένους πόρους. Αναφέρθηκα στα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα αναφερθώ στα κέρδη από την αξιοποίηση και όχι μόνο ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και θα αναφερθώ επίσης και στο πακέτο. Το λεγόμενο πακέτο Juncker, το αναπτυξιακό, παρά το γεγονός, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι αυτά τα 35 δις δεν είναι χρήμα ρευστό, αλλά είναι χρήμα το οποίο για να έρθει πρέπει να βρεθούν και εθνικές συμμετοχές και ιδιωτικές συμμετοχές, επενδύσεις. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε την δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωζώνης στην απόφαση της 12ης του Ιούλη για την αναδιάταξη του δημόσιου χρέους, μετά αμέσως την πρώτη αξιολόγηση. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι και αυτό τούτη την ώρα αποτελεί αντικείμενο συγκρούσεων που μας υπερβαίνει ανάμεσα σε ένα μέρος των εταίρων και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παραμονή, την παρουσία του ΙΟΕΚ στο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επαναλάβω, δεν θέλω να αεροποιήσω την πραγματικότητα, αλλά όσο σφάλμα είναι να ωρεοποιείς, άλλο τόσο είναι και να μηδενίζεις. Και η βασική μας υποχρέωση τούτη την ώρα είναι πρωτίστως να δώσουμε τη μάχη για να αντισταθμίσουμε τις αρνητικές συνέπειες από αυτή τη συμφωνία. Και βεβαίως να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη και για την αλλαγή των συσχετισμών, τόσο εντός της χώρας όσο όμως και στην Ευρώπη, διότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να διεκδικήσουμε. Εντός της χώρας, βεβαίως, η μάχη αυτή παίρνει και άλλα χαρακτηριστικά. Όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της πολιτικής σύγκρουσης εντός του Κοινοβουλίου, που βεβαίως είναι, αν θέλετε, πλούτος της δημοκρατίας, πηγή της δημοκρατίας, αλλά και της σύγκρουσης με μεγάλα και μικρά συμφέροντα κατεστημένα, κυρίως με αυτό που ονομάζουμε οργανωμένη και διαπλεκόμενη ολιγαρχία, που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν πλήρωσε στα χρόνια της κρίσης. Και αυτό απαιτεί συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο προοδευτικών μεταρρυθμίσεων για την ανασυγκρότηση, την αναδιανομή και την ανάπτυξη. Και έχουμε ήδη δώσει, πιστεύω, δείγματα γραφής
αυτής της πολιτικής πρόθεσης που δεν περιορίζεται στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, αλλά διευρύνει το πεδίο των αγώνων. Έχουμε δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής με την ανάρτηση του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες, που δίνει ένα γερό χτύπημα στις δυνάμεις της διαπλοκής και την ολιγαρχία των μίντια. Ο νόμος αυτός σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή και θα εφαρμοστεί μέχρι κεραίας. Και από εδώ και στο εξής, όποιος θέλει να εκπέμπει θα έχει εκτός από δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει, θα ισχύσει και στα δημόσια έργα. Το πάρτι των υπερτιμολογήσεων, της ανυπαρξίας ελέγχων, της σκόπιμης γραφειοκρατίας που συντηρεί και αναπαράγει τη διαφθορά πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει. Και κάποιοι ενδεχομένως τώρα θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό. Και στο πεδίο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής όμως κάνουμε τα πρώτα βήματα. Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, για τις οποίες δεν έχουν τελειώσει οι έλεγχοι. Ενωτίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε εφαρμογή η μηχανογραφική διασταύρωση των δεδομένων των φορολογικών δηλώσεων με τα αντίστοιχα δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών. Και εκεί πλέον θα φανεί ποιος ευθύνεται για την κρίση, για το πως φτάσαμε εδώ και βεβαίως για τις ακραίες συνέπειες που όλοι πληρώνουμε. Ήταν άραγε οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μισθωτοί οι υπεύθυνοι της κρίσης, ή μήπως το ανώτερο 10% η πλούσια και φοροδιαφεύγουσα ελληνική ολιγαρχία? Και αν κάποιοι νομίζουν ότι αυτά είναι μόνο προθέσεις, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο φορολογικός, φοροεισπρακτικός και φοροελεκτικός μηχανισμός δουλεύει πλέον με εντελώς διαφορετικούς όρους και προδιαγραφές. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι από τις 27 έως τις Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου έχουν γίνει περισσότεροι από 11.000 έλεγχοι, κυρίως επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, ώστε να μην χαθεί ευρώ από πολύτιμα για τον ελληνικό λαό φορολογικά έσοδα. Επιτρέψτε μου όμως αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ ειδικότερα, κύριε, στο πραγματικά πιο δύσκολο σημείο της συμφωνίας, αυτό που αφορά τον αγροτικό κόσμο. Άκουσα και εσάς, κύριε Μημαράκη, δεν άκουσα δυστυχώς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι το Προεδρείο δεν είχε την... δεν έκανε την τιμή και να δώσει το λόγο στον Υπουργό, δεν πειράζει. Θέλω όμως να πω αρχικά, κύριε Μημαράκη, ότι να σας θυμίσω ότι εσείς ήσασταν που μας ζητούσατε επίμονα να υποστηρίξουμε τις προτάσεις των θεσμών αρχές Ιουνίου που εμπεριέχονταν αυτές οι ρυθμίσεις. Και βεβαίως να πω ότι και δεν χρειάζεται αυτή η αντιπαράθεση τώρα, δεν είναι λόγος. Αφήστε με να ολοκληρώσω και αν θέλετε ξαναμιλάτε. Και βεβαίως να πω και το υποκριτικό ορισμένων αυτόκλητων υπερασπιστών του αγροτικού χώρου, οι οποίοι όμως μόνο αγρότες δεν είναι. Όπως αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται κάθε φορά που υπάρχει ένα διακύβευμα για να δηλώσουν παρουσία, ενδεχομένως για να δηλώσουν συμμετοχή στην πίτα των ενισχύσεων, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με τον αγροτικό χώρο. Αυτοί οι οποίοι εμφανίστηκαν σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ως αγρότες, πασεγιές, προκειμένου να διαδηλώσουν το ναι στη συμφωνία. Ναι, ναι, πράγματι, όλοι αυτοί, ρε παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ ήτανε. Πού ήταν όλοι αυτοί κρυμμένοι που ήτανε ΣΥΡΙΖΑ? Όλοι οι διαπλεκόμενοι της παλιάς εποχής του ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στην κρίσιμη φάση του δημοψηφίσματος φάνηκε που ακριβώς ήτανε κρυμμένοι όλο αυτό το διάστημα. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να πω ότι πράγματι πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αντισταθμίσουμε το κόστος
να προστατέψουμε και να ενισχύσουμε τους αγρότες και την ελληνική ύπαιθρο. Στην πρόσφατη επίσκεψή μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασα το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πράγματι, είχε επεξεργαστεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα επανεπεξεργάζεται. Κοινοτικά κονδύλια είναι κοινοτική συμμετοχή, 4,7 δις, που μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 6 δις. Και βεβαίως αναμένεται να δημιουργήσει από τις δράσεις και τα μέτρα του περισσότερες από 50.000 θέσεις εργασίας στον αγροτικό χώρο. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούσε, αν το διαχειριστούμε σωστά, να αποτελέσει και το όχημα για τη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγροτοδιατροφικό μοντέλο. Γεγονός που θα καταστήσει τον πρωτογενή τομέα εργαλείο όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για τη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Για τον αγροτικό χώρο όμως πρέπει να σχεδιάσουμε και παρεμβάσεις άμεσου και μεσοπρόθεσμου ορίζοντα, όπως είναι η θέσπιση νέων συλλογικών φορέων επαγγελματικής και συνεργατικής οργάνωσης. Ήδη έχουμε έτοιμο σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα δοθεί σε διαβούλευση εντός των ημερών. Η άμεση και διαφανής απόδοση των κοινοτικών πόρων με τη συμβολή των δημόσιων λειτουργών και την αυτοοργάνωση των οργανισμών, ιδιαίτερα για τον ευαίσθητο χώρο της κτηνοτροφίας, θα ψηφιστεί εντός των ημερών ο νόμος για τις βοσκίσιμες γιές, είναι παρεμβάσεις που μπορεί να δώσουν μια προοπτική. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δημιουργεί νέα δεδομένα για την διαχείριση των γεωμορφολογικών δυνατοτήτων της χώρας. Αλλά και εκεί, όπως είπα, πρέπει να συγκρουστούμε με συμφέροντα που χρόνια μονοπολούν έργα και εργασία στον αγροτικό χώρο. Μεγάλη πρόκληση επίσης είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ και η δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα έργα της προγραμματικής περίοδου 2007-2013 και βεβαίως το νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020. Δεν θέλω να σας κουράσω, κύριε και συνάδελφοι. Θέλω όμως να αναφερθώ στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και να πω το εξής. Σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε, να ζητάτε από μένα προσωπικά και από την κυβέρνηση να δώσω ένα τέλος στο πολιτικό παράδοξο και στον πολιτικό σουρεαλισμό από Δευτέρα, αν δεν κάνω καλά προτρέποντάς με να πάω σε εκλογές. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μημαράκη, μιλάτε τόσο εύκολα από το βήμα της πουλής τέτοιου είδους αιτήματα, διότι ενίοτε τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι ανεξάρτητα από το αν αυτή η κυβέρνηση θα βρει το βηματισμό της, και αυτό κυρίως εξαρτάται και θα συμφωνήσετε μαζί μου από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και από τη συμφωνία που πρέπει να κλείσει. Η ευχή σας για τελευταία φορά αριστερά δεν θα πραγματοποιηθεί. Θέλετε, δεν θέλετε, θα έχετε την αριστερά για πολλά χρόνια να ανοίγει δρόμους από την διακυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας, προς όφελος του ελληνικού λαού. Αυτοί οι δρόμοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βεβαίως δεν εξαντλούνται στη σύγκρουση με τους έξω, αλλά έχουν πεδίο δόξης λαμπρών και στη σύγκρουση εντός. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής το τελευταίο διάστημα στο πεδίο της καταπολέμησης διαφθοράς. Τους τελευταίους 7 μήνες λαμβάνει η χώρα μια σημαντική, ιστορική σημασία, θα έλεγα, αλλαγή στη χώρα. Μια βαθιά ανάσα στους ελεκτικούς μηχανισμούς έχει δοθεί. Υπάρχουν αντιδράσεις βεβαίως όλο αυτό το διάστημα. Το παλιό κατεστημένο αντιστέκεται. Όμως υπάρχουν αποτελέσματα, σειρά από σκάνδαλα οικονομικά
αλλά με έντονο πολιτικό άρωμα, πήραν επιτέλους το δρόμο προς τη δικαιοσύνη. Να σας θυμίσω την υπόθεση της ΑΤΕ, τις σκανδαλώδεις παραχωρήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, τα 28 ακίνητα, την υπόθεση της Παγκαίας, την υπόθεση της δανειοδότησης των μέσων ενημέρωσης, τα θαλασσοδάνεια μεγαλοσχημώνων, έχουν πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη. Στόχος είναι να χαράξουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της διαφθοράς. Το θεσμικό πλαίσιο που θα διατρέχει οριζόντια και κάθετα το σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να διαλύσουμε κάθε θύλακα διαφθοράς, κάθε θύλακα πλουτισμού σε βάρος του λαού και των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να σεβαστώ την υπομονή και την αντοχή όλων μας και να κλείσω. Η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ευθύνη όλων μας είναι πρωτίστως να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα αυτού του τόπου και αυτού του λαού πρωτίστως να επιβιώσει. Να επιβιώσει για να συνεχίσει να μάχεται, για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Αυτή είναι τούτη την ώρα η μέγιστη εθνική και κοινωνική ευθύνη που μας βαραίνει όλους. Η μέγιστη ευθύνη που αναλογεί στον καθένα και στην καθεμιά. Πρωτίστως βέβαια στην κυβέρνηση και στους βουλευτές που την στηρίζουν. Όλοι γνωρίζουμε, και εγώ πρώτος, ότι από τις 25 του Γενάρη κάποιοι, τόσο εντός της χώρας, αυτό είναι φυσικό, αλλά όσο και εκτός της χώρας, επιδίωκαν και επιδιώκουν να ξεμπερδέψουν με αυτή την κυβέρνηση. Σήμερα δυστυχώς βρίσκουν απρόσμενους συμμάχους σε ορισμένους που με πρόσχημα την εναντίωσή τους στη συμφωνία ταυτίζονται εξ αντικειμένου, δεν λέω εκ προθέσεως, με αυτές τις επιδιώξεις. Σας καλώ όλους και όλες να μην τους δώσετε αυτή την απρόσμενη ευκαιρία και κυρίως σε όλους μαζί να μην δώσουμε το πάτημα στους πιο ακραίους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης να εφαρμόσουν το δεδηλωμένο σχεδιασμό τους να τορπιλήσουν αυτή τη συμφωνία οδηγώντας τη χώρα, προσέξτε, όχι σε μία αλλά σε διαδοχικές δανειοδοτικές γέφυρες χωρίς δανειακή σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Να μην δώσουμε το πάτημα δηλαδή σε όσους δεν έχουν άλλο στόχο παρά την τιμωρία της χώρας και του λαού μας, επειδή διεκδίκησε με έντονο τρόπο, αλλά και επειδή φοβούνται ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί το δίκαιο του. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι είναι το πραγματικό διακύβευμα της σημερινής διαδικασίας. Και σε αυτό θα κληθούμε όλοι να απαντήσουμε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί. Σας ευχαριστώ.